Πάμε τώρα αμέσως στο Δημοσθένη του Δούκα για μια είδηση η οποία προέκυψε πριν από λίγη ώρα, κυρίες και κύριοι, και αφορά τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ραγδαίες. Είναι μια είδηση που αφορά την κυρία Εμιλία Κασιμάτη, η οποία ήταν υποψήφια βουλευτής με τη Δημοκρατική Συμμαχία της κυρίας Μπακογιάννης στις εκλογές της 6ης Μαΐου. Αλλά τώρα, Δημοσθένη. Δεν ήταν μόνο υποψήφια βουλευτής, ήταν μέλος και του ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Ακριβώς. Και μετά αυτή την ιστορία της συνέβρεσης, συνάντησης, συνεργασίας κυρίας Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά, Δημοκρατικής Συμμαχίας Νέας Δημοκρατίας, περιμέναμε να δούμε πώς αντιδράσουν και τα περιφερειακά στελέχη. Έτσι. Είδαμε τις λίστες της Νέας Δημοκρατίας, όπου κάποιοι συνεργάτες κυρίας Μπακογιάννη ενσωματώθηκαν, ο κύριος Μαρκό Γιαννάκης, Αυγεννάκης, όλοι αυτοί Κοντογιάννης. Σε επίπεδο όμως Εύρου είχαμε μία με πολιτική μεταγραφή βόμβα, όπως το λέει ο τίτλος, γιατί η κυρία Κασιμάτη πριν λίγο συμφώνησε και είναι στη λίστα των βουλευτών, υποψήφων βουλευτών επικρατείας στη συνεργασία δημιουργία ξανά και δράση. Ναι. Είναι στην συνεργασία του κύριου Τζίμερο με τον κύριο Μάτσα. Ακριβώς. Η οποία συνεργασία δημιουργία ξανά δράση έχει επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο επικρατείας μια γυναίκα, την κυρία Λιμπεράκη, την Αντιγόνη, και στη δέκατη θέση νομίζω θα μπει, κάπου εκεί μου είπε η κυρία Κασιμάτη, η ίδια, και δέχτηκε τελικά πριν από λίγο να είναι στο ψηφοδέλτιο. Στην τελευταία θέση ήταν η κυρία Μιράντα Ξαφά, άλλη γυναίκα. Πολλές γυναίκες στο ψηφοδέλτιο. Η κυρία Μιράντα Ξαφά ήταν του περιβάλλοντος της κυρίας Μπακογιάννη, έτσι και αλλιώς νομίζω, του κυρίου Μητσοτάκη. Ναι. Κατά το παρελθόν έπαιζε ένα πολύ σημαντικό ρόλο η κυρία Ξαφά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και η κυρία Κασιμάτη δέχθηκε πριν από λίγο να είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του συνδυασμού. Τώρα, για όσους παρακολουθούσαν τα δρόμενα αμέσως μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας, αμέσως μετά μάλλον την επιστροφή της κυρίας Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία, θα πρόσεξαν ότι η κυρία Κασιμάτη ήταν από αυτούς που απέφευγε να τοποθετεί και να σχολιάσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά την κυρία Μπακογιάννη στη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είχαμε τον κύριο Ιλχάν, μια μεγάλη μεταγραφή, εισαγωγικά παντού μεταγραφή, στη Δημοκρατική Αριστερά, σε επίπεδο περιφέρεια Τράκης λέμε, και η κυρία Κασιμάτη επίσης μια ηχηρή μεταγραφή στη δημιουργία ξανά δράση. Μάλιστα. Όπως δεν είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην επόμενη ενότητα του δελτίου μας. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.